Θέλω επίσης να πω δύο λόγια. Άκουσα την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτή, την κυρία Σπυράκη, να με εγκαλεί. Χαίρομαι γι' αυτό, διότι επαναλαμβάνω, ο διάλογος και η αντιπαράθεση είναι η ζωντάνια της δημοκρατίας. Θέλω, κυρία Σπυράκη, να σας πω το εξής. Αναφερθήκατε σε μένα και στην προχθεσινή συγκέντρωση ορισμένων χιλιάδων ακραίων στοιχείων, 3-4 χιλιάδες ήταν στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση με τα μεγάλα συλλαλητήρια που όντως γίναν το Φλεβάρι. Ξέρετε, εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα αρνηθώ το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώνει σε μια δημοκρατική πολιτεία. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω, κυρία Σπυράκη, εσείς ήσασταν που για χρόνια ως προβεβλημένη δημοσιογράφος σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, κάθε βράδυ σχεδόν, όταν είχαμε πράγματι μαζικές διαδηλώσεις με πράγματι μεγάλη καταστολή τα 5 πρώτα χρόνια από το σταθμό σας, βγαίνατε και ουσιαστικά ασκούσατε το λειτουργήμα της πληροφόρησης, όπως η ίδια παραδεχθήκατε, με έναν τρόπο όπου αποκρύβατε την αλήθεια. Και τότε δεν είχατε καμία ιδιαίτερη ευαισθησία ούτε στο να παρουσιάζετε τα πραγματικά νούμερα των διαδηλώσεων, αλλά ούτε και το να αναδεικνύετε την καταστολή και τη βία που υπέστησαν αυτές οι διαδηλώσεις. Σήμερα σας βλέπω ότι έχετε μία ιδιαίτερη ευαισθησία. Χαίρομαι για αυτήν την ευαισθησία. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η ευαισθησία δεν πρέπει να είναι αλακάρτ και ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε καταστολή, ούτε βία. Αντιθέτως, τα 3 αυτά χρόνια τα κοινωνικά, πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών έχουν αναβαθμιστεί και με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις.